Ξεκίνησαν από το Δήμο οι διαγραμμές σύμφωνα με την κανονιστική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου προκειμένου να οριοθετηθούν τα τετραγωνικά μέτρα που δικαιούται να καταλαμβάνει το κάθε κατάστημα. Η κίνηση αυτή διευκολύνει τους καταστηματάρχες έτσι ώστε να γνωρίζουν την έκταση επί των κοινοχρήστων χώρων στην οποία δικαιούνται να αναπτύξουν τραπεζοκαθίσματα. Αυτά τα απόφαση ότι έχουμε ψηφίσει, τώρα βγαίνει οι αρμόδιοι υπηρεσίες, πάνε μετράνε, ό,τι λέει απόφαση, κάθε όντως, κάθε καφενείο, κάθε αυτά ποστά, πόσο είναι, όσο δικαιούνται, κάτι πρέπει να αλλάξουμε για να είναι σωστά. Από εκεί πέρα, εμείς θα κάνουμε αυτά τα διαγραμμίσεις, θα έχει ευθύνη κάθε ιδιοκτήτης, κάθε καφενείο, κάθε αυτά που συνεργάζονται και κάνουν αυτά ό,τι πρέπει να κάνουν. Κάτι πρέπει να αλλάξουμε. Τώρα, από εκεί πέρα, πώς θα είναι, εμείς θα κάνουμε αυτό ό,τι προβλέπεται νομοθετικά, ό,τι έχουμε ψηφίσει, μετά θα δούμε πώς θα γίνει έλεγχο και τι θα γίνει μέλλον. Οι περιοχές, όπως μάθαμε, είναι πάρα πολλές μέσα στην πόλη και θα είναι μέσα σε αυτές και η παλιά πόλη και η κεντρική πλατεία που ναι, έχει ναι, ένα ναι, γενικότερο ναι. πρόβλημα σε αυτές ναι, τις ναι, περιοχές. Ναι, ναι, όλα, όλα. Ό,τι έχουμε προβλέψει, ό,τι έχουμε ψηφίσει, θα γίνει διάγραμμιση σωστά και όμορφα και ωραία. Η υλοποίηση των εργασιών διαγράμμισης συμβάλλει στην άνετη και απρόσκοπτη κίνηση των πολιτών εντός των πεζοδρομίων, αφού με την αποτύπωση των επιτρεπόμενων τετραγωνικών για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων δημιουργούνται ικανοί ελεύθεροι χώροι, οι οποίοι επιτρέπουν την ασφαλή, άνετη και ομαλή πρόσβαση και κυκλοφορία των ατόμων κάθε ηλικίας.